Θα πεις καλημέρα. Για πες καλημέρα. Δεν θέλει. Τι κάνετε, πώς είσαστε, ελπίζω να είσαστε όλοι και όλες καλά. Εγώ θα ευχηθώ καλό μήνα και όπα. Αν και δεν νομίζω ότι αυτό το βίντεο θα ανέβει τώρα αρχές του μήνα, θα ανέβει πιο μετά. Αλλά δεν έχει σημασία, εγώ ήθελα να σας πω καλό μήνα, γιατί για μένα είναι 2 του μήνα. Είναι μια έτσι πολύ σημαντική και ωραία μέρα. Είναι μια μέρα που περιμένω εδώ και αρκετές μέρες, αρκετές εβδομάδες. Διότι σήμερα είναι ένα από τα event που πραγματικά περιμένω όλο το χρόνο. Είναι το event των Sephora. Αυτό το περιβόητο χριστουγεννιάτικο event των Sephora που περιμένω σαν τρελή να πάω πραγματικά. Οπότε θα μπούμε πάρα πολύ στο κλίμα των Χριστουγέννων σήμερα. Θα δούμε ωραία χριστουγεννιάτικα πράγματα. Και γενικότερα έτσι νομίζω θα είναι μια όμορφη μέρα. Αφήστε τον Αλέξανδρο που θα είδατε στο σχολείο. Και έχω έρθει στη Σύση να κάνουμε μια θεραπεία στα μαλλιά και αφού θα έρθω να κάνω και ένα χτένισμα, να είμαι έτοιμη για το βράδυ. Θα φορέσω και ένα πάρα πολύ ωραίο σετάκι που θα σας αρέσει πάρα πολύ, είμαι σίγουρη. Και θα το κρατήσω νομίζω και για η πρωτοχρονιά για Χριστούγεννα, θα το δω. Θα το φορέσω η πρωτοχρονιά ή Χριστούγεννα, δεν ξέρω, μια από αυτές τις δύο μέρες και θα πρέπει να βρω άλλο ένα έτσι λίγο πιο καλούλι. Σε λίγες εβδομάδες θα έρθω να βάψω τα μαλλιά μου. Έχω πει ότι θα τα βάφω κάθε εξάμηνο, οπότε έφτασε αυτός ο καιρός. Είπα να τα βάψω τώρα λίγο πριν τα γενέθλιά μου, γιατί είναι ο μήνας των γενεθλίων μου αυτός. Οπότε είπα έτσι και να τα έχω και φρέσκα για τα Χριστούγεννα. Και μετά να τα ξαναβάψω και προς μετά το Πάσχα, ίσως για καλοκαίρι, δεν ξέρω, θα το δούμε. Με ρωτάτε πάρα πολλές αν χθες βασικά στο Instagram γίνεται χαμός και με ρωτάτε αν στόλισα για να σας το δείξω, για να αρχίσει η έναρξη των Χριστουγέννων και για εσάς. Και χαίρομαι πάρα πολύ που με έχετε συνδυάσει έτσι με τα Χριστούγεννα. Πραγματικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα Χριστούγεννα και χαίρομαι που με έχετε συνδυάσει με αυτό. Δεν στόλισα γιατί πραγματικά προχθές τη Δευτέρα ήρθε ο άνθρωπος και τελειώσαμε με την κουζίνα και πρέπει να κάνουμε 1-2 πράγματα εμείς ακόμα για να τελειώσουμε. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή την εβδομάδα θα προλάβω να τραβήξω και το Kitchen Tour. Να το δείτε, θέλω να πιστεύω, δεν ξέρω. Και το Κυριακή θα στολίσω πρώτα Θεός. Και για όποιον βιαστεί να πει ότι είναι νωρίς, παιδιά, ποτέ δεν είναι νωρίς για να κάνεις πράγματα τα οποία σε ευχαριστούν και σε κάνουν χαρούμενο και σου φτιάχνουν τη διάθεση. Τώρα εσάς, αν σας φτιάχνει τη διάθεση το δέντρο αργότερα, καλά κάνετε και το κάνετε αργότερα. Εγώ τρελαίνομαι να το έχω όσο πιο πολλές μέρες γίνεται στο σπίτι. Καλημέρα! Καλώς σας βρήκα! Λοιπόν, θα κάνουμε τη θεραπεία του Olaplex. Τώρα περνάμε τη φάση 1. Να υδατώσουμε καλά τα μαλλιά, γιατί θα έρθω σε λίγες μέρες και τι θα κάνουμε. Άστα, θα κάνουμε μεγάλη αλλαγή. Βασικά θα ανανεώσουμε τον μπαλιγιάζ με μια καινούργια τεχνική. Ωραία, τέλεια. Ανυπομονώ λίγο να... Βασικά να ανοίξει λίγο. Όχι ότι δεν μ' αρέσει όπως κουρίνει. Μ' αρέσει. Και σου πάει πάρα πολύ, αλλά θα κάνουμε το κάτι διαφορετικό για τις γιορτές. Ωραία. Και όχι μόνο, και για τα γενέθλιά σου νομίζω, έτσι. Πρέπει να είσαι τέλεια. Λοιπόν, η Σύση έχει φέρει εδώ πέρα από Λονδίνο τσαγάκια. Θα πάρω θα πιω αυτό που δεν το έχω πιει. Ναι, αυτό είναι το αγαπημένο. Τέλεια, μου, πάω να ζεστάνω το τι νερό. Τέλεια, ευχαριστώ. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε βάλει τη φάση 1. Και τώρα περιμένουμε ένα τεταρτάκι για να βάλουμε και τη φάση 2, νομίζω. Κάπως έτσι πάει. Να είναι δυνατοθούν τα μαλλιά μου πολύ καλά. Θα έρθω να κάνω 2-3 θεραπείες πριν κάνουμε την τεχνική εργασία. Για να είναι δυνατοθούν πολύ καλά τα μαλλιά και να είμαστε πιο σίγουροι. Γιατί θα τα ανοίξω λίγο, νομίζω παρασκούρινα, θα τα ανοίξω λίγα.
η μάσκα. Λίγο η τυροπιτούλα που τσάκισα. Έχει γίνει το κραγιόν μου, παιδιά. Μην κοιτάτε εκεί. Κοιτάξτε μάτια. Τα μάτια μου, μέσα στα μάτια να με κοιτάτε. Λοιπόν, πήρα από τη Σύση την αγαπημένη μου μάσκα από L'Oréal Professionnel, την Pro Longer, μαζί με την κρεμούλα, σαν που αν έχω ακόμα. Και η Σύση μου πρότεινε να δοκιμάσω και αυτή εδώ, που είναι, όπα, για μακριά μαλάκια και για να μακρύνω, για να τη μυρίσω, να σας πω, γιατί δεν θυμάμαι να την έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Αχ, τι ωραία που μυρίζουν. Θα τη δοκιμάσω, σας έχω πει όμως σε διάφορα βίντεο, ότι αυτή εδώ είναι η αγαπημένη μου μασκούλα. Λοιπόν, και τώρα έχω βάλει από το πρωί στο σπίτι δύο τις βιταμινούλες που παίρνω εγώ. Παίρνω έναν συνδυασμό, να σας πω την αλήθεια, που με βοηθάει πάρα πολύ. Το έχω παρατηρήσει ότι 2 χρόνια με βοηθάνε πάρα πολύ. Και τώρα που γίνεται ο κακός χαμός με τις ιώσεις, πες μου ότι δεν χωράει να μπει. Θα μπει με το ζόρι, δεν υπάρχει περίπτωση. Έλα καλή μου. Τα κατάφερα. Τα κατάφερα, αλλά έκανα το αμάξι τέλος πάντων. Και με βοηθάει πάρα πολύ αυτός ο συνδυασμός. Είναι βιταμίνη C και εχινάτσια. Αυτή τη συγκεκριμένη ώρα που ντύθηκα και είμαι έτοιμη, είναι η χειρότερη ώρα για να μπορέσεις να τραβήξεις, αν θέλεις μάλλον, να τραβήξεις ένα πλάνο μέσα στο σπίτι, γιατί πέφτει όλος ο ήλιος μέσα και καίει όλα τα πλάνα. Λοιπόν, θα σας δείξω όσο μπορώ το outfit μου, γιατί είναι κρίμα να μην σας το δείξω. Λοιπόν, είναι αυτό το πέρα το top που είναι όλο πουλιά και αυτή εδώ η τελή φούστα. Λοιπόν, τα οποία μπορείς να τα φορέσεις εννοείται και διαφορετικά. Το από πάνω εγώ θα το κρατήσω για να το φορέσω σε μια πιο, όχι τόσο καλή εμφάνιση, και με jean. Και αυτό εδώ φανταστείτε το με ένα κορμάκι και με ένα αρβιλάκι, αυτή εδώ τη φούστα. Με ένα απλό μαύρο κορμάκι από μέσα και με ένα αρβιλάκι θα είναι super duper. Τώρα έτσι όπως είναι ο ήλιος πραγματικά δεν φαίνεται τίποτα, αλλά όπως και αν έχω δοκιμάσει, να σας το δείξω, δεν μπορώ να σας το δείξω σωστά. Λοιπόν, έβαλα στα μαλλιά και την κορδέλα, ούτε η κορδέλα φαίνεται, είναι η ώρα αυτή τώρα. Και δείτε τι ωραία που είναι τα σκουλαρικάκια μου. Κλασικά εννοείται έχω μπλέξει την κίνηση. Εκεί που το event από το σπίτι μου ήταν στα 10 λεπτά, τώρα είναι στα 40. Θέλω να σας περιγράψω ένα σκηνικό που έγινε στην Αττική Οδό. Έτυχε τώρα να τελειώσει το μηχανηματάκι μου. Έχω ένα μηχανηματάκι στην Αττική Οδό, εδώ τέλος πάντων. Στο οποίο περνάω, πώς λέγεται, η ΠΑΣ. Κάπως έτσι νομίζω λέγεται. Και έτυχε να αδειάσει. Και αναγκαστικά πρέπει να πάω από το κορίτσι εκεί πέρα στα διόδια. Μέχρι να βρω το πορτοφόλι μου, γιατί το είχα βάλει στο πίσω το τσεπάκι της τσάντας και παιδιά με πιάσε πανικός, λέω έχασε το πορτοφόλι και λέω ηρέμησε, δεν το έχεις χάσει, γιατί πριν λίγο το κοίταξα να δω αν έχω μετρητά πάνω μου ή να δώσω κάρτα. Και έτσι όπως έψαχνα να βρω, έβλεπα την κοπέλα ότι με κοίταγε περίεργα. Όσο μου χτύπαγε και μου σκάναρε το μηχανηματάκι, με ξανακοίταγε περίεργα και λέω: η κοπέλα είναι σε φάση που θέλει να μου πει ότι μάλλον έχετε μπερδευτεί και έχουμε Νοέμβριο, δεν έχουμε Δεκέμβριο. Και μετά πολλά την ώρα πάει να μου δώσει την απόδειξη. Τώρα υπάρχει ταχύτερη διαδρομή διαθέσιμη. Αποδοχή. Κατευθυνθείτε βορειοανατολικά. Ωραία. Για πες μου την ταχύτερη αυτή. Και την ώρα πάει να μου δώσει η κοπέλα την απόδειξη, την τραβάει πάλι πίσω και μου λέει: είναι πάρα πολύ ωραία τα μαλλιά σας. Και της λέω: αχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Της λέω: θέλω να σας ενημερώσω ότι πηγαίνω σε ένα χριστουγεννιάτικο event, γι' αυτό είμαι έτσι. Και μου λέει η κοπέλα: τώρα εξηγούνται όλα. Σε 500 μέτρα, στρίψτε αριστερά. Μάλιστα, γλυκούλα μου, θα στρίψω. Και εντάξει, είχε πολύ πλάκα. Έπρεπε να τη δείτε την κοπέλα. Νομίζω ότι πρέπει να είπε ότι μπερδεύτηκα. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Τι δρόμο είναι αυτό. Christmas lights, see them shine in the eyes of a child. Let them shine. I used to be one of them, Christmas tree in the sand. Let them shine as I fell for your spell. Christmas spell like a symphony through the air. Christmas bell
Christmas tree. And I wonder if you could make my dreams come true and spend it here with me. Angels fly, night sky high, magic lights in our heart, light a spark. Χθες γκλάμουρους, σήμερα πιτζάμιους. Λοιπόν, πριν σας δείξω, δεν θα σας τα δείξω όλα τα πράγματα της βαλίτσας και θα σας εξηγήσω σε λίγο γιατί. Πριν αναφερθούμε σε αυτό το κομμάτι, θέλω να σας μιλήσω δύο λεπτά για το θέμα της κουζίνας. Μακάρι, εύχομαι αυτό το βίντεο εσείς να το βλέπετε το δεύτερο Σάββατο του Νοέμβρη και όχι το πρώτο. Τι έχει γίνει, σήμερα είναι 5-3 του μήνα, 5-3 Νοέμβρη. Εγώ υποθετικά για να ανεβάσω το Σάββατο που μας έρχεται μεθαύριο, δηλαδή το Kitchen Tour, έπρεπε ήδη να το έχω γυρίσει και σιγά σιγά να το επεξεργάζομαι. Όμως αυτή τη στιγμή, ενώ ο επιβλοποιός έχει τελειώσει το 100% με το θέμα της κουζίνας, υπάρχει ένα καλώδιο της λεντοτενίας που κρέμεται μέσα στη μέση της κουζίνας, έτσι. Και με χαιρετάει και το χαιρετάω γιατί χτυπάω το κεφάλι μου κάθε φορά που μπαίνω μέσα στην κουζίνα σε αυτό το καλώδιο. Μέχρι να έρθει ο άνθρωπος να μου το φτιάξει, λογικά αύριο θα γίνει αυτό. Μάλλον θα γίνει αύριο. Μέχρι αυτό να διορθωθεί, δεν θέλω να τραβήξω ένα βίντεο kitchen tour που να είναι το καλώδιο της κουζίνας μέσα στη μέση. Πραγματικά, ούτε εσείς νομίζω θα το θέλετε, δεν θα το ευχαριστηθείτε ούτε εσείς στο βίντεο, ούτε εγώ θέλω να έχω ένα τέτοιο υλικό στο κανάλι μου. Και αυτό το τονίζω, γιατί δέχτηκα δύο μηνύματα στο Instagram, όπου οι κοπέλες θεώρησαν ότι καθυστερώ να το δείξω και ότι βρίσκω δικαιολογίες γιατί δεν θέλω να την δείξω και ότι αφού δεν θέλω να το δείχνω γιατί το ανέφερα εξ αρχής. Αν κάτι δεν ήθελα να σας το δείξω και να το αναφέρω, προφανώς και δεν θα ανέφερα τίποτα, δεν θα μιλούσα καν για την ανακαίνιση της κουζίνας, δεν είχα τέτοιο σκοπό. Μακάρι, μακάρι αυτό το ντουλάπι το οποίο το αλλάξαμε εντελώς ολόκληρο, ξυλώθηκε όλο και το ντουλάπι και οι πόρτες και μου φέρανε άλλο καινούριο. Μακάρι η λάκα που έχω ζητήσει να είναι βαμμένη η κουζίνα μου να ετοιμαζόταν πιο γρήγορα. Θέλει όμως 20 μέρες, οπότε από τη μέρα που φτιάχτηκε η κουζίνα χρειάστηκαν 20 ολόκληρες μέρες για να έρθει ο άνθρωπος, οπότε πήγε πάρα πολύ πίσω. Και είναι ένα καλώδιο το οποίο δυστυχώς δεν κρύβεται γιατί πρέπει να γίνει μια τρύπα σε ένα ντουλάπι για να κρυφτεί. Ό,τι και να κάνω εγώ, το έχω ψιλομαζέψει όσο μπορώ, αλλά δεν γίνεται να τραβήξω βίντεο και να έχω ένα τέτοιο υλικό στο κανάλι μου, δεν μου πάει. Λίγο υπομονή, μακάρι αύριο Παρασκευή που λογικά το καλώδιο θα καταφέρουμε να κρυφτεί, να καταφέρω ότι εγώ να ετοιμάσω την κουζίνα, να το γυρίσω και σας υπόσχομαι ότι θα καθίσω να ξενυχτήσω το ξημερώματα Σαββάτου για να το φτιάξω και να σας το ανεβάσω στο βίντεο. Μακάρι όσο μιλάμε εδώ αυτή τη στιγμή, όσοι βλέπετε αυτό το κομμάτι, να το έχετε δει ήδη το βίντεο. Αλλά θα το αφήσω αυτό το κομμάτι γιατί θέλω να δείτε ότι... Να δείτε τι μηνύματα λαμβάνουμε κι εμείς καμιά φορά. Και ότι πραγματικά δεν κάνω τίποτα σκεμμένα. Αν θέλω κάτι να το κρύψω, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα για μένα που δεν τα ξέρετε και δεν τα αναφέρω καν. Δεν θα το ανέφερα ούτε αυτό καν. Λοιπόν, πάμε τώρα στα του Σεφορά και την μπαλίτσα. Το event ήταν εκπληκτικό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ήμουνα σε αυτό το event. Και ακούστε να δείτε τι σκέφτηκα. Εχθές είχα στο μυαλό μου να καθίσω σήμερα να σας τα δείξω όλα ένα-ένα τι περιέχει η βαλίτσα. Αλλά είπα να σας βάλω όσο πιο πολλά πλάνα μπορώ για να δείτε εκεί πράγματα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει και σκέφτηκα επειδή στις 10 Νοέμβρη κλείνω 10 χρόνια εδώ στο YouTube, πραγματικά ανέβηκε πριν 10 χρόνια το πρώτο μου βίντεο, πέρασαν 10 ολόκληρα χρόνια ακόμα δεν το πιστεύω, σκέφτηκα να βγάλω 10 προϊόντα μέσα από τη βαλίτσα και να τα κάνω δώρο σε μία τυχερή από εσάς εδώ στο Instagram, στο YouTube. Το μόνο που θέλω να κάνετε είναι να έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου και εννοείται όταν μπω στο κανάλι σας να μπορώ να δω τι εγγραφή σας είναι, υπάρχει. Θέλω να καταφέρω να φτάσω τους 100.000, γι' αυτό σας το ζητάω, οπότε αν δεν έχετε κάνει, αν θέλετε μπείτε και κάντε έτσι ένα subscribe, ένα κουμπάκι απλά θα πατήσετε και θα με βοηθήσετε πάρα πολύ. Θέλω πάρα πολύ να φτάσω τους 100.000 γιατί θέλω να πάρω το πινακάκι του YouTube και να το στολίσω εδώ στον τοίχο. Οπότε θέλω να έχετε κάνει εγγραφή και να μου έχετε στείλει, να μου έχετε αφήσει κάτω στην περιγραφή, στα μηνύματα, ένα μήνυμα που να λέει συμμετέχω, θέλω το δώρο ή κάτι τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τι θα κερδίσει αυτή μία η τυχερή. Έχουμε σετάκι από Σεφορά που έχει και κρέμα, έχει και σέρουμ, έχει νομίζω και καθαριστικό είναι αυτό εδώ, αν δεν κάνω λάθος.
Έχουμε σετάκι από Dr. Yard. Αν δεν θέλετε να τα κρατήσετε για σας, αυτή η κοπέλα η μία που θα τα κερδίσει, μπορεί να το κάνει δώρο σε μια φίλη της για τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, τέλεια παλέτα. Από Sephora θέλω να δείτε και τα χρώματα. Πάρα πολύ όμορφη, θα την ευχαριστηθεί σίγουρα αυτή ή αυτός που θα το κερδίσει. Έχουμε ένα τέλειο σετάκι από Benefit που έχει μέσα τρία νομίζω προϊόντα, γιατί πέταξα το χαρτάκι, αλλά νομίζω ότι είναι τρία τα προϊόντα που θα βρείτε εδώ μέσα. Ένα στολιδάκι για το δέντρο από ένα Τάσα Ντενόνα, που είναι μια παλέτα με τρεις αποχρώσεις. Πάρα πολύ ωραία και αυτό είναι τέλειο για δωράκι που μπορείτε να κάνετε σε κάποιον αν δεν θέλετε εσείς να κρατήσετε π.χ. και τις δύο παλέτες. Έχουμε ένα glow toner από Sephora, άλλη μια πάρα πολύ αγαπημένη κρέμα από Dr. Yard, γίνεται χαμός με αυτή την κρέμα, ένα serum από Sephora με σαλικυλικό οξύ, εντωμεταξύ υπάρχει περίπτωση αυτά. Ναι, υπάρχουν ίσως, όχι είναι διαφορετικό, θα τα δει, τυχερή που θα τα κερδίσει. Από Mario Badescu ένα σπρέι για το πρόσωπο, το οποίο είναι από τα καλύτερότερα να ξέρετε. Και έχουμε και ένα προϊόν για τα φρύδια, από ό,τι βλέπω, από Sephora, οπότε είναι ένα. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, όσα και τα χρόνια μου εδώ στο YouTube. Οπότε εγώ σας προτείνω 2-3 από αυτά τα προϊόντα μπορείτε να τα τυλίξετε και να τα κάνετε δώρο σε μια φίλη σας, σε τρεις φίλες σας μάλλον, μέσα στα Χριστούγεννα. Και επίσης δεν έχω ξεχάσει ότι χρωστάω την κλήρωση για το κουτάκι από Onyx, εδώ το έχω περιμένει το δίσμηρο. Θα το κληρώσω τώρα, σήμερα, άμα θα βρω χρόνο το απογευματάκι θα το κληρώσω, σας το υπόσχομαι. Αυτά! Αυτά, εύχομαι να περνάτε καλά. Αν αυτό το βίντεο ανέβει το δεύτερο Σάββατο του Νοέμβρη, ίσως θα ξαναπούμε πάλι στο vlog μας, γιατί νομίζω ότι θέλω 1 με 2 εβδομάδες να τις αφήσω κενές για να μπορέσω να προετοιμαστώ για το vlog μας όσο το δυνατόν πιο καλύτερα γίνεται. Και οπότε ίσως χρειαστεί να περιμένετε 2 εβδομάδες για το επόμενο βίντεο. Μακάρι να είμαι λίγο πιο άνετη και να μπορέσουμε να τα πούμε πιο γρήγορα. Αυτά, σας φιλώ, σας χαιρετώ και θα τα πούμε πάλι σύντομα.